Καλησπέρα. Εδώ, Mr. Vlog, μισή και Nick Taylor, για την απόλυτη εκπομπή εδώ στο MAD TV. Θα σας κρατήσει παρέα για την επόμενη μισή ώρα, με φυσικά αθλητισμό. Πάρα πολλά από ποδόσφαιρο, μπάσκετ, baseball, έχω τα πάντα από την ΟΠΑΠ και το πάμε στοίχημα με... Με φυσικά το πάμε στοίχημα και παίζουμε στις πρακτοριάρες μας και περνάμε σούπερ παιδιά κάθε φορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή που σας ερυμπερώνουμε, σας διασκεδάζουμε, σας πληροφορούμε για τα πάντα εκτός από μαγειρική. Έχουμε όμως και τι, έχουμε βρει και για θέματα, για Ριάννες, για Κέιτι Πέρι, για Ριάννα. Έχουμε μια φοβερή φάρσα, το πώς τρομάζει ο κόσμος σε μια καφετέρια. Έχουμε ένα νησί που θέλει να αγοράσει ο Jay-Z για να βολέψει την Beyoncé, μην την αφήσει έτσι. Στον ήλιο μοίρα και βέβαια πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Έτσι όλα. Λοιπόν, με αυτά κάνετε λίγο υπομονή γιατί σε λίγο ακολουθούν όλα αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ όμορφα και ωραία και έχω να σας πω πάρα πολύ ωραία πράγματα. Γιατί? Γιατί χθες είχαμε Champions League και είχαμε φυσικά τη Γαλατά η οποία έπαιξε με τη Real Madrid και συνάντησε το σωσία του Ρονάλντο. Ναι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνάντησε τον Τούρκο σωσία του λίγο πριν επιβιβαστεί στο πούλμα της ομάδας και μετά το τέλος του αγώνα με τη Γαλατά Σεράι. Τον πήγε, βγάλανε φωτογραφίες, ναι. Αγκαλιά, όλοι δίπλα-δίπλα. Όντως του μοιάζει πάρα πολύ. Όντως. Αν θέλετε να δείτε το βίντεο, μπορείτε να μπείτε στο www.news.gr, όπου έχει και το βίντεο που είναι αγκαλιασμένοι. Αυτός έχει, ο Τούρκος έχει φορέσει την φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας, αλλά πραγματικά μοιάζουν πάρα πολύ. Θεϊκό, ένα έχεις. Για να έχεις δύο Ρονάλντο, θεϊκό. Το φαντάζεσαι, ποιος θα δίνει την μπάλα στον άλλον. Ναι. Δεν βολεύει, είναι μονοπόλη, βέβαια. Είναι μονοπόλη. Και ήρθε η ώρα, πιστεύω, να κάνω το καθιερωμένο tour και αυτή την εβδομάδα να πάω να σας πω τι έχουμε από την ΟΠΑΠ και το πάμε στοίχημα. Έχω εδώ, έχω μπει στο www.opap.gr και έχω βρει πάρα πολύ ενδιαφέροντες αγώνες. Ένας από αυτούς είναι η Freiburg που παίζει με το Ανόβερο την Παρασκευή. Γερμανία θα σας πω. Πιο πολύ, Φορτούνα Ντίζελντορφ με Βέρντερ Βρέμις το Σάββατο, 13 του μηνός και Σάλκε Λεβερκούζον, ντερμπάρα μεγάλη γερμανική. Έτσι. Οπότε τα μάτια μας να πέσουν λίγο στη Γερμανία για αυτό το τσουκού. Έχω και αγώνες από ελληνικό, ιταλικό και πολλά άλλα. Αλλά ντέρμπι, αυτά θα σας τα πω μετά όταν επιστρέψουμε πάλι. Μάντο, τι έχεις να μου πεις. Πέρα από την είδηση που έχω να σας πω, έτσι είναι άσχετο. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, ρε Σινίκο. Ναι. Αυτό εδώ το γραφείο δεν είναι δικό σου. Αυτό είναι το δικό αυτό μου. Το πουλί, τι είναι που έχεις εκεί πέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι δικό παπαγάλο. Ήθελα να σε ρωτήσω πολλές φορές. Μου τον έχει αφήσει ένας φίλος μου που έφυγε. Ήταν πειρατής. Τίποτα, είναι απλά ένα παπαγάλο. Συμβολίζει την καλοτυχία. Είναι κατέμικο, ήθελα να σου πω. Παπαγάλο, ήθελα να σου το πω από την προηγούμενη φορά. Να το κάψουμε ζωντανό. Πόσο δηλαδή θα πάει, Ευαγγέλιο. Να το πετάξει. Πόσο να πάει. Τον κατέμοπούλη. Θα κλείσει το κτίριο. Τι άλλο να πάθουμε. Και μια που λέμε για πουλιά, καθώ και ο παπαγάλο είναι τροπικό πουλί, στα τροπικά νησιά δεν είναι. Λέμε τώρα, δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, θέλω να σα πω για τον Jay-Z, όπω προανέφερε, ότι παιδιά. Έκανε δώρο στην Beyoncé και στην μικρή του κορούλα ένα νησί. Θέλει να αγοράσει, λέει, ένα νησί. Το μάλλον, Σκορπιό, γιατί δεν πάει να αγοράσει το Σκορπιό. Αγοράστηκε αυτό, πάει. Τελείωσε. Μένω όλο παντόφλες λοιπόν, μου κάνουν δώρο, δεν έκανε νησί. Ναι, είδες, να, γιατί έτσι είναι ο άντρας ο σωστός, παιδί μου, έτσι. Αντί να σου πάρει ένα, ξέρω, ένα δαχτυλίδι τώρα, τι είναι το δαχτυλίδι, ένα παπούτσι, σου παίρνει ένα νησί. Μπράβο. Τελείωσε. Έτσι, για να κάνουν τις μπανάρες τους εκεί, η Beyoncé και η μικρή. Και μάλιστα, παιδιά, λέει, το νησάκι είναι στην περιοχή North Abaco στις Μπαχάμες. Στον North Abaco. Στον North Abaco. Αλήθεια. Γι' αυτό είναι που λέει πας εκεί, όταν πας και τρως, σου λένε έφαγε στον Άμπακο. Και ειδικά εκεί έφαγε στον North Abaco. Το North Abaco. Όπου ωραία, φέρνει. Βαγγελάρα, τι έχεις να μας πεις. Ακούστε, έχω να σας πω μια πολύ καλή κίνηση που έκανε η Κέιτι Πέρι, η πολύ γνωστή τραγουδίστρια, η οποία πήγε στη Μαδαγασκάρη με τη UNICEF. Μια πάρα πολύ ωραία φιλανθρωπική κίνηση. Γιατί κοίτα Μαντό και εσύ να βλέπεις τις φιλανθρωπίες. Η οποία προσπαθώ να ευαισθητοποιήσει τους θαυμαστές. Η Κέιτι Πέρι ένωσε τις δυνάμεις με τη UNICEF και επισκέφτηκε τη Μαδαγασκάρη, που ως γνωστό είναι από τα φτωχότερα νησιά του κόσμου. Και προσπαθεί βέβαια να περάσει και τις αναταραχές του 2009. Είχαν πάρα πολλά θέματα εκεί. Η οποία μπράβο, πήγε, έκατσε μια εβδομάδα βέβαια. Δεν πρόλαβε να δει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί είναι άλλο να το ζεις και άλλο να πηγαίνεις επισκέπτης. Απλά και μόνο ότι ολόκληρη η Κέιτι Πέρι έτσι έδειξε λίγο προς τα έξω το πρόβλημα της Μαδαγασκάρης και αυτά. Μπράβο, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι στάρα. Αλλά έχουν και τη δύναμη έτσι να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο και να ακουστούν πάνω απ' όλα. Μπράβο, Κέιτι. Και έχουμε βιντεάρα για να φύγουμε.
Έχουμε βιντεάρα. Αστείο βίντεο. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία φάρσα. Όπου πας εσύ να πιεις αμέσως τον καφέ σου. Λες, πώς πάμε, εσύ καθόμαστε 5 ώρες. Λοιπόν, πάει ένας τώρα να πιει τον καφέ του. Ξένοι, αυτοί φεύγουν αμέσως, δεν είναι. Λοιπόν, και, αλλά κάθεται αμέριμνος. Τι είναι, όπως θα δούμε εδώ πέρα στο βίντεο, κάθεται αμέριμνος στην πολυθρόνα του. Και εκεί στην πολυθρόνα, τι συμβαίνει. Έχει ντυθεί κάποιος πολυθρόνα. Είναι πολύ έξυπνο, θέλω να σου πω. Καταρχήν τα πόδια του πού είναι. Τα καλύπτει με σαλβάρι. Έλα ρε, εντάξει, είναι πάρα πολύ έξυπνο. Πλάκα έχει. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Mr. Block, Μισή και Nick Taylor και έχω να σας πω μια δυσάρα που έχω βρει γιατί πραγματικά η Ριάννα μετά από πολύ καιρό βγήκε μόνη της χωρίς το rapper. Oh. Βγήκε μόνη της χωρίς τον Brown, μόνη, έρημη, τέλος. Τι χωρίσανε, είναι ελεύθερη Χρήστο, δηλαδή, Brown, να κάνω κίνηση. Να τρελαθώ. Αφού έβλεψε τα χείλη της στο πιο σκούρο κραγιόν που διέδεται στην τσάντα της, η Ριάννα βρήκε τον εαυτό της και παρακολούθησε με ενθουσιασμό από την πρώτη σειρά των Stable Center, oh, το χθεσινό αγώνα NBA μεταξύ των LA Clippers και των Los Angeles Lakers. Oh. Είναι τοπικό ντέρμπι αυτό, είναι και δύο από τον LA ομάδες, έχοντας στο πλευρό της όχι όμως τον Chris Brown, τον άλλον τον Brown, το μάνατζερ της, τον Jay Brown. Jay Brown ο μάνατζερ. Jay είναι... Brown για να μην σου μπερδέψει. Γενικά, ναι, σωστά, κατάλαβες. Έτσι. Η νεαρή αστέρα της R&B ακύρωσε τον περασμένο μήνα δύο προγραμματισμένες συναυλίες γιατί προσβλήθηκε από λαρυγγίτιδα. Άτιμα. Έτσι. Και χτύπησε δύο-τρεις καραμέλες, έκανε γαργάρες και είναι μια χαρά τώρα πραγματικά και πάει και στους αγώνες της και γουστάρει. Να μια κάνει γαργάρες με λεμόνι είναι ένα τυψάκι. Να την πάρω στο πολύ λίγο. Ναι, πάτε να την αντιμετωπίσετε. Ότι μαντόλη να κάνει γαργάρες με λεμόνι. Τέλεια, θα την ενημερώσουμε και για αυτό. Αλλά μπαίνοντας στο www.pub.gr με αφορμή τον αγώνα LA Lakers με Los Angeles Clippers, θέλω να σας κάνω το καθιερωμένο tour γιατί έχω τα ντέρμπι του Σαββατοκυριακού και φυσικά ένα από τα μεγάλα ντέρμπι είναι πιο άλλο από τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Βλέπουμε εδώ πέρα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ελληνικό ντέρμπι. Φυσικά έχω και Ολλανδικό Eindhoven Ajax και καταλήγω στο Ιταλικό Μίλαν Νάπολη. Ντέρμπι ουσιαστικά για την τελική κατάταξη, γιατί πιστεύω ότι η Γιουβέντους είναι πάρα πολύ μπροστά και θα το πάρει το πρωτάθλημα. Θα το οπότε, πάρει η Γιουβέντους, λες εσύ. Ναι, εγώ πιστεύω ότι η Γιουβέντους θα το πάρει αέρα. Mm. Αυτά έκανα να σου πω από αθλητικά. Δεν έχω τίποτα άλλο. Εγώ. Μαντώ. Θέλω να σου πω. Φίλε Νίκ, oui, mon amour, θέλω να σα πω. Σου κάτσε κάτι λαιμό. Όχι, μιλάω γαλλικό, mi accent. Λοιπόν, θέλω να σα πω γιατί γυναίκα. Όχι αράχνη, γιατί η γυναίκα κόλαφο, την Kim Cattrall, παιδιά, η οποία είναι η γνωστή τη πάση Samantha από το Sex and the City. Oh, αυτή η σεξομπίστρια. Μεγάλη του μπανάρα. Και εσύ. Oh, oh. Μεγάλη. Κοίταξε, του μπανάρα είναι και μεγάλη, όντως, γιατί πόσο χρονών είναι. 600. 50. Κάτι, είναι 50 τόσο. 52. Να είναι 52, να είναι 53. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, τέλος πάντων, η οποία θέλω να σας πω ότι δήλωσε ότι λέει κάνω δίαιτα από το 1974. Παρακαλώ. Καλή χρονιά. Σου λέει, κοίταξε να δεις, για να έχει αυτή την κορμάρα που έχει, εντάξει, ναι, πρέπει να κάνει και θυσίες. Και κάνει από πολύ νωρίς και αυτή δίαιτα. Οπότε, ξέρεις, για να έχουμε να την απολαμβάνουμε, να την βλέπουμε έτσι και να την... Πώς εμείς... το πω. Λιγουρευόμαστε, θα τολμήσω να πω. Να τη λιγουρευόμαστε παρόλο που κάνει δίαιτα από το 1974. Παρόλο που κάνει δίαιτα, αλλά είναι κορμάρα και θεάρα, έτσι. Και εμείς με τον Νίκο κρατάμε το κορμί. Εμείς κάνουμε 30 χρόνια δίαιτα. Γιατί η θυσία είναι το πέμπτο σουβλάκι να το φας. Ας κάνουν τη θυσία και στο φάω κι αυτό. Και εμείς κρατάμε το σώμα με θυσίες. Πάμε έτσι να φύγουμε ωραία με ένα τραγούδι από τους Offspring και από τα τελευταία τους τραγούδια. Γεια και έχει έρθει το καλοκαίρι και η Ένξη, η Βαγγελία, σωστά. Και πάμε με το Pumping in My Truck, ένα από τα τελευταία τραγούδια των Offspring. We'll be right back.
Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ φυσικά στο ΜΑΤ, στην εκπομπή μας, παρέα με τον Νίκο, τον Βαγγέλη, αλλά και την ΟΠΑΠ. Μη γελάς, θα φας μπουνιά, Βαγγέλη. Λοιπόν, λοιπόν, το νου σου. Και θέλω να σας πω ότι μπαίνουμε φυσικά στο site μας, www.opap.gr, για να ενημερωθούμε για τους αγώνες. Φυσικά θα σας πω για την Τρίτη στις 16 Απριλίου που έχουμε Παναθηναϊκό εναντίον στην Μπαρτσελόνα. Μιλάμε για EuroLeague Basket και την Τετάρτη τι έχουμε, Βαγγελάρα μου. Την Τετάρτη τον ίδιο θεσμό για τους 8 της Ευρωλίγκας έχουμε το Ανατολού Εφές με τον Ολυμπιακό. Τετάρτη 17 Απριλίου είναι ο τρίτος αγώνας της σειράς, όπως και τους αγώνας είναι για τον Παναθηναϊκό, να πούμε. Τρίτος αγώνας για τις δύο ομάδες, οι οποίες προσπαθούν και οι δύο να περάσουν στο Final Four. Ευχόμαστε καλή επιτυχία μέσα από εδώ από την εκπομπή Mr. Block, Mrs. Sick και Nick Taylor και για τις δύο ομάδες και μακάρι να πάνε και δύο. Όπως είχαν πάει και πέρυσι στην Κωνσταντινούπολη στο Final Four. Έτσι πάρα πολύ ωραία. Και εδώ που έχω μπει στα site και ψάχνω γενικά διάφορα θέματα να σας πω. Έχω βρει εδώ τη Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία το παίζει και λίγο ιστορία. Είναι σκληρή της παρέας. Τι δεν σου σαρνήθηκε. Δεν αντέχω τους άντρες λέει που ζηλεύουν, δεν δίνει πολλές συνεντεύξεις. Καλά κάνει. Δίνει συνεντεύξεις μόνο και δεν ασχολείται με social media. 28χρονη ηθοποιός λέει θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία με τίτλο Don John και στο Under the Skin του Jonathan Glazer. Επίσης, έκανε και μια φωτογράφηση, βλέπω εδώ, είναι εξώφυλλο μάλλον, από το Marie Claire, το γυναικείο περιοδικό. Marie Claire. Η Marie Claire. Marie Claire, έλα εδώ, Claire. Δείξε λίγο Marie Claire. Δείξε εδώ το Claire. Εδώ πέρα βλέπετε Scarlett Johansson, του μπανάκι είναι Scarlett Johansson. Marie Claire, περιοδικό για αυτές που τρώνε. Marie Claire, σωστό. Δεν αντέχω άλλο, σε έχω και το πρωί σε ένα κοινό. Και λέει ότι δεν αντέχω τους άντρες που ζηλεύουν. Δεν πειράζει να γίνεται περιστασιακά ένας είδος έλεγχου. Τέτοια φάση, αλλά δεν είναι καθόλου, αν λέει, δεν είναι καθόλου ελκυστικός ένας άντρας που ζηλεύει παθολογικά, γιατί μια τέτοια συμπεριφορά προδίδει, λέει, ανασφάλεια. Ναι, πολύ είναι. Σωστή, το έχει ψάξει, νομίζω. Μπράβο της. Καλά ναι, τα λέει. Ναι, αλλά τη ζηλεύεις, Σκάρλετ Γιοχάνσον. Μα είναι να μην τη ζηλεύεις τώρα, με αυτά τα χείλια, με αυτό το κορμί. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσουν πολύ ξανθές. Με αυτό το πρόσωπο. Με αυτό το πρόσωπο. Εντάξει, πες θα τα βάψει, ρε Νίκ. Για πείτε μου τι έχετε. Έχουμε πολύ ωραίο μουσακά. Μουσακά. Της ώρας. Και μετά από αυτό το γέλιο που δόξα τω Θεώ να πω είναι αυτό που βγάζουμε ότι περάσαμε ωραία. Έτσι. Τελείωσε το μισάωρο, τουλάχιστον φύγαμε, φεύγουμε κλαίγοντας από το γέλιο. Είναι καλό αυτό να κλείσω τα γέλια. Σας χαιρετάμε. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με πολλούς αγώνες εδώ από την ΟΠΑΠ και το πάμε στοίχημα. Πάρα πολλά πράγματα. Θα πετάξουμε από εδώ, θα φύγουμε σαν τα πουλιά. Καλή ώρα. Έτσι. Να πάρω το πουλί και να φύγω. Πάρ το πουλί εσύ και φύγε. Πάρ το πουλί. Όλο δικό σου. Όλο δικό σου. Γεια σας. Φιλιά, γεια.